Γεια σας, είμαι η Μαρία Τσιαδή, είμαι τεχνολόγος γεωπόνος και έχουμε την επιχείρηση ΕΔΕΜ που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια στη Χίο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το έλατο που είναι ο βασιλιάς των Χριστουγέννων όσον αφορά τα φυτά. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, καλό είναι βέβαια να χρησιμοποιούμε τις ελληνικές όπως είναι το έλατο κεφαλονιάς, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε φυτόρια και ανθοπολία. Εάν έχει το ρόλο του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο εσωτερικό του σπιτιού, θα πρέπει να ρίχνουμε σε τακτά διαστήματα λίγο νερό στη γλάστρα του. Πέραν αυτού, θα πρέπει με ένα απλικατέρ να ψεκάζουμε τα φύλλα του, έτσι ώστε να διατηρεί την υγρασία του για να επιβιώσει. Θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από θερματικά σώματα, όπως είναι το καλωριφέρ, το air condition και το τζάκι. Μετά την περίοδο των Χριστουγέννων μπορούμε να το φυτέψουμε στον κήπο μας σε ένα σημείο που δεν θα το βλέπει πολύ ο δυτικός ήλιος. Εάν το έλατο που θα πάρετε είναι μεγαλωμένο στη γλάστρα, τότε θα μπορείτε να το φυτέψετε στην τελική του θέση στον κήπο αμέσως μετά τις γιορτές. Σε περίπτωση που το έλατο που θα πάρετε είναι με μπάλα χώματος, θα πρέπει να το αφήσετε στην υπάρχουσα γλάστρα για τουλάχιστον 6 μήνες, έτσι ώστε να κάνει νέο ριζικό σύστημα και να μπορεί να μεταφυτευτεί στη γη. Θα πρέπει να φροντίσετε να έχει καλή αποστράγγιση. Τα πρώτα 2 χρόνια βέβαια πάλι χρειάζεται διαβροχή με το λάστιχο τις βραδινές ώρες στους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, του χρόνου θα μπορέσετε να στολίσετε στον κήπο σας το περσινό σας δέντρο.